Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Και το απόψινο vlog είναι σε ανάλογο ύφο και ανάλογη θεματολογία με τα προηγούμενα δύο. Γιατί είπαμε τώρα που πήραμε φόρα <laughs> να το εξαντλήσουμε το θέμα. Του ghosting που συνήθω γίνεται από άνδρες σε γυναίκε, την ευθύνη που έχουμε οι γυναίκε για τον ghosting που μα γίνεται, αν έχουμε όντω ευθύνη και πώ. Τα δυσάρεστα πράγματα που λένε οι άνδρες τα εννοούν. Κάντε κάτι ζεστό. Να εγώ τσάι πίνω τώρα, αλλά... Πάει και ένα, είναι ο για αυτούς που είναι σε ηλικία και σε καλή κατάσταση υγείας ώστε να το ανεχθούν. Ξέρω εγώ ένα ουισκάκι, κάτι, κάτι για να αντέξετε αυτά που θα ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έμπνευση εν μεταξύ, γιατί πως οι επιστολές σας με εμπνέουν. Κυρία Θέκλα μας, Καλησπέρα σας, παρακολουθώ το κανάλι εδώ και αρκετό καιρό, είμαι χωρισμένη με παιδί. Η φίλη αυτή είναι γύρω στα 30 και κάτι, αρχές των 30 νομίζω. Έχω ακολουθήσει τις συμβουλές σας και από το διαζύγιο μου μέχρι τώρα κάνω ψυχοθεραπεία. Μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Το καλοκαίρι, ως κεραυνός εν ερθρία, εμφανίστηκε ένα παλικάρι, γιατί όταν διαβάζω παλικάρι ανησυχώ. Αν το ανακούω τη λέξη παλικάρια, παιδιά, ανησυχώ πραγματικά. Γιατί συνήθω αυτοί του οποίου ονομάζεται ή ονομάζουμε παλικάρια είναι αυτοί που δεν, δεν λειτουργούν και παλικαρίσια στο τέλο. Τέλο πάντων, εμφανίστηκε ένα παλικάρι τρία χρόνια μικρότερό μου, τεχνικό στο επάγγελμα. Είχα πάθει μια ζημιά στο αυτοκίνητό μου και μου το σύστησαν. Μέχρι εδώ όλα καλά. Η ερωτική έλξη ήταν άμεση και για του δυο μα. Αυτό το λες εκ των υστέρων. Φαντάζομαι θα σου είχε πει εκ των υστέρων ότι και αυτό μόλι σε είδε. Έκανε έτσι. Η καρδιά του, ή κάποιο άλλο του όργανο τέλο πάντων. Ε, συγγνώμη που γίνομαι γραφική, αλλά. Είχα πάθει μια ζημιά στο αυτοκίνητό μου και μου το σύστησα. Η ερωτική έλξη ήταν άμεση και για του δυο μα. Ωστόσο, επισκευάστηκε η ζημιά χωρί να μπορέσω να έρθω σε περαιτέρω επαφή μαζί του. Κι έχασε αυτό το κελεπούρη! Για να δούμε. Μήπω το κυνήγησε. Για περίπου ένα μήνα. Έφερνα το θέμα στην επιφάνεια στην ψυχολόγο μου για το πώς θα μπορούσα να διεκδικήσω έναν άνδρα που μου αρέσει. Καθώ τι δύο φορέ που το συνάντησα, αυτό ήρθε διότι στο αυτοκίνητο είχα παιδικό κάθισμα και μπορεί να μην με προσέγγισε επειδή θα πίστευε ότι είμαι παντρεμένη ενώ εγώ ήμουν χωρισμένη μονογονιό. Αποφασίζω ότι δεν βγαίνει πουθενά το θέμα με την έλλειψη θάρρου μου. Θα σα πω από προσωπική πείρα τώρα. Έχω κέφια σήμερα, το καταλαβαίνετε. Θα σα πω από προσωπική πείρα ότι όταν κάτι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, μην το πολεμάτε. Μάλλον όταν κάτι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει να μην το πολεμάμε. Εγώ προσωπικό, όσε φορέ έχω πολεμήσει κάτι για να το επιτύχω στον τομέα αυτό και έχω φτάσει μέχρι σε σχάτων, έφαγα τα μούτρα μου μετά. Η ζωή όμω έφερε έτσι τα πράγματα που χρειάστηκα ξανά τι υπηρεσίε του. Εγώ το θεώρησα πω ήταν κάποιο θεϊκό σημάδι αυτό. Ναι, άμα θέλουμε να βλέπουμε θεϊκά σημάδια, βλέπουμε παντού. Μ. Πήγα άνετη εκεί με ένα φορεματάκι και όλα παιδούλα. Μπράβο. Και άμα θέλουμε να φαινόμαστε πεδούλε, μπορούμε. Το παλικάρι, άντε πάλι το παλικάρι. Το παλικάρι πρόθυμο με την επισκευή τη ζημιά αποφασίζει να μου κάνει δώρο την εργασία του, τα εργατικά δηλαδή. Το ανταλλακτικό όμω βγήκε λαπτοματικό. Μόνο το ανταλλακτικό βγήκε λαπτοματικό, η απορία μου. Και έτσι πήγα στο μαγαζί του άλλε τρει φορέ για να επισκευαστεί. Μήπω έβαλε και κατά λάθο ε, ελαττωματικό ανταλλακτικό, ή μήπω δεν ζήτησε χρήματα για τα εργατικά επειδή ξέρει ότι έβαζε λάθο ε, ε, ελαττωματικό ανταλλακτικό, Δεν ξέρω. Συγγνώμη που είμαι τόσο πολύ ε, καχύποπτη, αλλά με τόσα που διαβάζω και ακούω, δεν μπορώ να μην. Όλε τι φορέ προσπάθησα να τον προσεγγίσω ευγενικά, διακριτικά και ανακοίνωσα κάποια στιγμή ότι είμαι διαζευγμένη και τι δουλειά κάνω δεν άντεξες με διακριτικότητα, του το έπες το μετά ότι είσαι διαζευμένη. Τι να κάνεις μάνα μου και εσύ, είσαι γυναίκα το 2020, τι να κάνεις και εσύ, τι να κάνεις. Από κοντά μέχρι εκεί δεν γινόταν τίποτα, παρόλο που καταλάβαινα ότι ήθελε να έρθει σε σύνδεση μαζί μου. Ε, ήθελε μάνα μου, αλλά δεν ήθελε και την ευθύνη, να πάρει την ευθύνη ότι αυτός το ξεκίνησε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αν έρθει ο άλλος και σε φλερτάρει ευθέως, και σου πει τα ίσια σε γουστάρω, θα ήθελα να βγούμε να γνωριστούμε καλύτερα, μετά παίρνει και κάποια ευθύνη. Με το ώστε άμα μετά σου κάνει γκόστινγκ να το πει τι με προσέγγισε, Με προσέγγισε και τώρα μου κάνει γκόστινγκ. Ενώ σα αφήνω να του προσέγγισετε εσεί για να μην έχουν ευθύνη μετά. Λέει μετά την, Τι λέει ένα αυτέ οι πινακίδε στα μαγαζιά, λέει μετά την απομάκρυση από το ταμείο ουδέν λάθο. Πώ λέγεται. Γράψτε στα σχόλια, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ουδέν λάθο αναγνωρίζετε. Φεύγοντα την τελευταία φορά λοιπόν από το μαγαζί του, αποφάσισα και τον πήρα τηλέφωνο μετά από λίγο καιρό και του ζήτησα να βγούμε για μια μπύρα για να τον ευχαριστήσω για τον κόπο του. Δεν σε κατηγορώ, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Όχι ότι είχε καλά αποτελέσματα. Παρακάτω. Αυτό μόνο που δεν πήδηξε από τη χαρά του στο τηλέφωνο. Κάτι άλλο ήθελε να πήδηξε, νομίζω, συγγνώμη. Από εκεί που ήταν συγκρατημένο έβγαλε ένα γέλιο χαρά και ανακούφιση. Πολύ ελπιδοφόρο. Επιτέλου μου ζήτησε αυτή να βγούμε. Οπότε, ό,τι και να τη κάνω, αυτή θα φταίει. Γι' αυτό χάρηκε. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, ε, άμα θε ελπίδα, βρίσκει και να μην υπάρχει, βρίσκει. Εγώ θα ανησυχούσα πάντω τώρα, τώρα, στα 45 με τι γνώσει και τι εμπειρίε που έχω στη ζωή μου, θα ανησυχούσα κάποιο να κάνει τόση πολύ τρελή χαρά, ενώ την ίδια στιγμή δεν είχε το θάρρο να μου ζητήσει αυτό να βγούμε. Αργότερα στι συναντήσει μα μου είπε πω δεν περίμενε με τίποτα να του ζητήσω να βγούμε ραντεβού. Ε, ο άνθρωπο είχε μια αυτογνωσία. Σου λέει, Εγώ είμαι τόσο προβληματικό. Θα το δείτε στη συνέχεια του προβληματικό. Δεν εγώ το έχω διαβάσει ξανά. Είμαι τόσο προβληματικό. Οπότε αυτή η σοβαρή γυναίκα, μορφωμένη, που ήδη έχει κάνει γάμο στη ζωή τη, έχει παιδί, είχε το θάρρο να χωρίσει με τέτοιο επίπεδο που φαίνεται το επίπεδο του κάθε ανθρώπου. Ενώ το επίπεδο δεν έχει να κάνει μόνο με τη μόρφωση ούτε με τα πόσα χρήματα κρατά. Το επίπεδο έχει να κάνει με την κοινωνική μόρφωση και την παιδεία. Λοιπόν, άρα σου λέει αυτό ήξερε, σου λέει η μην να ασχοληθεί αυτή μαζί μου. Αυτοί οι τύποι, οι αδιάγνωστοι, έχουν μια αυτογνωσία. Έχουνε, μην νομίζετε. Βγήκαμε μετά από έξι μέρε για φαγητό σε ταβερνάκι κοντά στο σπίτι του. Κοντά στο σπίτι του για να γίνει εύκολα και δουλειά μετά. Ήθελε να έρθει να με πάρει με τη μηχανή του. Εγώ αρνήθηκα γιατί ένιωσε ότι ήταν βιαστική κίνηση από μέρου μου. Και πολύ καλά έκανε. Μην ανεβαίνετε σε μηχανέ. Σε μηχανέ ανθρώπων που δεν γνωρίζετε. Μην καβαλάτε μηχανέ ανθρώπων που δεν γνωρίζετε. Και χωρί κράνο δηλαδή και χωρί την εξάρτηση. Καθ' όλη τη διάρκεια τη πρώτη μα συνάντηση, έλαμπε από χαρά, ε, βεβαίω έλαμπε από χαρά. Τούπεσε το, λο... το λότο. Πετούσε, μου μίλησε για το τι δεν του αρέσει σε κοινωνικό επίπεδο. Για το τι του αρέσει. Τι έχει κάνει στη ζωή του το οικογενειακό του προφίλ. Δεν θα διαβάσω λεπτομέρειε του οικογενειακού του προφίλ, γιατί μπορεί να προδώσουν ταυτότητα του παλικάριού. Όμω θα έλεγα ότι το οικογενειακό του προφίλ είναι ενό ανθρώπου, γιατί τα παιδικά του χρόνια που έχει περάσει και αυτά που σου έχει πει για τον εαυτό του, για την οικογένεια του, για τα παιδικά του χρόνια και για τι σχέσει. Ήταν ανησυχητικά. Κυρίω η τελευταία φράση που γράφει, οι σχέσει με το άλλο φίλο του προκαλούσαν πόνο. Εγώ θα έλεγα προκαλεί πόνο και αυτό στι σχέσει με το άλλο φίλο. Συναισθηματικό πόνο, ψυχικό. Γενικά δεν σταμάτησε να μου μιλάει, όπω και δεν σταμάτησε να με λέει φλωράκι. Δεν έχω καταλάβει τι εννοήσαμε αυτό. Ποιο λέτε φλόρο στην Ελλάδα. Ποιο λέτε φλόρο. Τι σημαίνει φλόρο. Κάποιο ο οποίο δεν είναι, δεν είναι του, της ζωής. Κάποιο ο οποίο δεν έχει περάσει ουσιαστικέ δυσκολίε. Κάποιο που είναι αθώος. Κάποιο που είναι, έχει μεγαλώσει χωρί να αναμειχθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Κάποιο που είναι χαζό για να καταλάβει με ποιο μιλάει. Δεν ξέρω. Ένιωθα για τέσσερι ώρε που μιλούσε ότι ήθελε να συνδεθεί. Όχι μάνα μου. Να πηδηχτεί ήθελε, όχι να συνδεθεί. Συγγνώμη που στο λέω έτσι όμω. Με ρώτησε για το διαζύγιο μου με λεπτομέρειε. Να δούμε τι λεπτομέρειε είχε λέει, να μάθει αυτό ο τύπο από το διαζύγιο σου. Για το πόσο καιρό δεν έχω ερωτική επαφή με το πρώην. Αυτό σου λέει πόσο καιρό δεν έχει να το κάνει αυτή. Άρα, αν έχει πολύ καιρό να το κάνει, θα περάσουμε ωραία. Για το παιδί, για το επάγγελμά μου. Ε, είπε να είναι και ευγενικό, να ρωτήσει για το παιδί και για το επάγγελμά σου. Στο τέλο, και ενώ επέμενε όμορφα να τον πάω στο σπίτι του, να τον βάλω μέσα. Τι νοούσε να τον βάλει μέσα, να τον βάλει αυτό μέσα στο σπίτι του, αυτό ελπίζω να εννοούσε, να τον βάλω μέσα. Ρέφει, στο τέλο, και ενώ επέμενε όμορφα να τον πάω στο σπίτι του, να τον βάλω μέσα. Επειδή είμαστε αθώοι άνθρωποι εδώ στο κανάλι μα, θα υποθέσουμε ότι εννοούσε να τον βάλει εκείνον μέσα στο σπίτι του. Του είπα πω το ραντεβού αυτό το σκότωσε. Α, του το είπε μεταξύ αστείου και περισσότερο σοβαρού, Πώ κάτι άλλο εννοούσε να τον βάλει μέσα. Του το είπε όμω ότι το σκότωσε, αλλά εσύ εκεί, εντουγκρού, ατού. Ατού ο Γαβρίλη, λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Και κατέληξε να με πάει σε ένα παγκάκι. Αχα, σου λέει, αφού θα πάει στο σπίτι, α πάμε στην Ήπεθρο. Είναι και τη μόδα το Ήπεθρο. Και κατέληξε να με πάει σε ένα παγκάκι και να με αγκαλιάζει και να με χαϊδεύει. Και να σε μπαλαμουτιάζει, υποθέτω. Δεν ξέρω. Καθώς εγώ είχα να έρθω σε επαφή έστω και με χάδι από κάποιον άνδρα παραπάνω από πέντε χρόνια, πόσες φορές να σας πω ότι η μακρόχρονη αποχή μας κάνει ευάλωτε και μας κάνει ευάλωτου. Και πριν συνεχίσουμε στα φιλιά, το ρώτησα τι θέλει. Εν εκείνη την ώρα, καθώς σε άγγιζε, σε χάιδευε, σε μπαλαμούτιαζε, σε φιλούσε και πρωτού συνεχίσετε, το ρώτησες τι θέλει. εκείνη την ώρα θα σου λέει ότι ήθελες να ακούσεις. Αλλά τι σου είπε όμως, είναι πάρα πολύ περίεργη, τι σου είπε. Και μου απάντησε να περνάει καλά Χωρίς να υπόσχεται κάτι σοβαρό. Γιατί πληγώνεται όταν δένεται και χαλάει τελικά η σχέση. Μάνα μου τον καημένο είναι κρίμα! Όταν δένεται, πληγώνεται και χαλάει η σχέση. Α, εμένα μου φάνηκε οκ, okay αυτό ειλικρινέ. Ειλικρινέ ήταν, οκ okay δεν ήταν. Αλλά ότι παίρνει και βελτίωση. Να εδώ οι κούφιε ελπίδε. Ότι παίρνει και βελτίωση. Αν πάει καλά η χημεία τη σχέση. Και έτσι φιληθήκαμε με πολύ όμορφη χημεία. Κόρη, την ώρα που άλλο έχει εκεί πέρα και είσαι έτοιμη να φιληθεί, θα σου πει οτιδήποτε θέλει να ακούσει για να φιληθεί. Και όμω αυτό είχε την εντυμότητα να σου πει ότι θέλει να περνάει καλά. Όταν σα λέει ένα άντρα, θέλω να περνάω καλά, σημαίνει θέλει να πηδάω. Θέλω να πηδάω. Θέλω να σε απαυτώνω. Χωρί δεσμεύσει, αυτό σημαίνει. Χωρί να υπόσχεται κάτι σοβαρό. Σου το είπε. Χωρί να υπόσχεται κάτι σοβαρό. Τώρα η δικαιολογία ότι πληγώνεται όταν δένεται και τελικά χαλάει σχέση θα τη βάλουμε μαζί με κάποιες άλλες δικαιολογίες του στήλα αφού ξέρεις ότι είμαι διάγνωστος γιατί εκπλήσεσαι που λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Το έχουμε ακούσει και αυτό πρόσφατα. Ναι, το είπε ένα σε μία. Ναι, το είπε ένα σε μία. Όταν του είπε, έχω δει τα βίντεο τη Τέκλα και είσαι αδιάγνωστο και αυτά που κάνει είναι επειδή είσαι αδιάγνωστο, τη είπε, αφού υπάρχει λόγο για αυτά που κάνω, γιατί εκπλήτεσαι. Εκείνη την ώρα να σου πω τι θα, τι θα ήταν καλή ιδέα να κάνει. Εκείνη την ώρα θα ήταν καλή ιδέα να σκεφτεί ότι αυτό δεν θέλει σχέση. Θέλει μόνο να περάσει καλά. Θέλω και εγώ να περάσω καλά αυτή τη στιγμή. Α προχωρήσω να φιληθώ Χωρί όμω να σκέφτομαι ότι αν υπάρχει καλή χημεία, μετά θα, παίρει, θα πάρει βελτίωση. Δεν παίρνει βελτίωση. Αυτό που σου λέει αυτό είναι. Σου είπε ο άνθρωπο ότι θέλει να περνάει καλά χωρί να υπόσχεται τίποτα σοβαρό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Όσο όμορφη χημεία και να υπάρχει. <coughs> Δεν του έκανα το χατήρι να πω από το σπίτι του. Μπράβο. Αλλά πήγα την άλλη μέρα. <laughs> του καθυστέρησες λιγάκι. Αφού είχα μιλήσει με την ψυχολόγο μου και αφού με καθυσίχασε ότι οι άνδρες σε αυτή την ηλικία είναι πιο άμεση με το ερωτικό κομμάτι και ότι μετά από καιρό θα φαινόταν η πραγματική φύση της σύνδεσης αυτής. Εγώ διαφωνώ με την ψυχολόγο σου. Συγγνώμη που διαφωνώ. Δεν ξέρω ποια είναι. Δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Δεν ξέρω κιόλα και τι τη έχει πει τη γυναίκα. Εντάξει. Εγώ με βάση αυτά που διαβάζω διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι από την αρχή μα λένε οι άνδρε αυτό που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Μα λένε από την αρχή. Να περάσουμε καλά μωρό μου και βλέπουμε. Το να περάσουμε καλά μωρό μου και βλέπουμε σημαίνει να, να έχουμε σεξουαλική σχέση μόνο και μετά βλέπουμε, τη διαλύουμε αν είναι. Αυτό σημαίνει. Σου λέω, ξαναλέω όμω ότι δεν ξέρω τι δεδομένα έχει δώσει στη ψυχολόγο σου για να σου δώσει αυτή τη συμβουλή. Και πώ μου τη μεταφέρει κιόλα στη συμβουλή. Δεν θεωρώ ορθό να κατακρίνω τι απόψει των συναδέλφων. σω να τι έχει πει τη ψυχολόγου σου ή να την έχει αφήσει να καταλάβει διαφορετικά πράγματα από αυτά που μα γράφει εδώ. Άρα πήγε στην επόμενη στο σπίτι του. Στο σπίτι του κάναμε μια κουβέντα. Μου είπε ότι διαχωρίζει το σεξ από το συνέστημα. Τι πιο ξεκάθαρο. Τι πιο ξεκάθαρο! Διαχωρίζω το σεξ από το συνέστημα. Τι πιο ξεκάθαρο! Δεν θα κάνω σχέση μαζί σου, κοπελιά. Σεξ μόνο θα κάνω. Εγώ έφαγα μια ήττα εκείνη τη στιγμή. Για να γράφει ότι έφαγε μια ήττα σημαίνει ότι εσύ ήθελε συνέστημα. Άρα δεν σου τέριαζε αυτό. Ωστόσο, ενώ αυτό δεν ήθελε να συνεχίσουμε για να μην με πληγώσει. Εγώ κλαίω. Τι πει, και α κλαίω. Έχει <γιλίξε> μια κουβέντα που λέει. Εγώ κλαίω. Α κλαίω. Τι πειρα... Εσύ τραβάτε με και εγώ ας, και ας κλαίω. Το έκανε επίτηδε κιόλα. Δεν θέλω να συνεχίσουμε, να μην σε πληγώσω για να τον παρακαλέσει εσύ και μετά πάλι να μην έχει ευθύνη. Τελικά επέμενα λε και κάναμε έρωτα. Αυτό ήθελε να επιμένει. Πέμενε. Ένιωσε ότι ήθελα πολύ να κάνω έρωτα μαζί του και χάρηκα με το σεξ που κάναμε για σχεδόν δύο ώρε. Χαλάλι σου κόρη, χαλάλη σου ήταν και δύο ώρε χαλάλι σου. Μπράβο, στηριά σου. Ήταν φροντιστικό και τον ένοιαζε να με περιποιηθεί, να με ικανοποιήσει. Αυτό να μην σα ξεγελάει. Ο φροντιστικό που τον νοιάζει να ικανοποιήσει τη γυναίκα δεν είναι απαραίτητα επειδή νοιάζεται για τη γυναίκα. Μπορεί να νοιάζεται για την, για την, την καλή του μαρτυρία ω εραστή. Να έχει καλή απήχηση. Να τον έχει στο μυαλό σου σαν το σούπερ εραστή. Όταν ένα άντρα είναι πολύ περιποιητικό και φροντιστικό κατά τη διάρκεια του σεξ, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αγαπάει τη γυναίκα. Μπορεί να προσπαθεί να είναι ένα καλό εραστή, ώστε να πάρει τα εύσημα. Τι καλό εραστή που είσαι, Τόσε δύο ώρε με πήρε και με έφερε, και το ευχαριστήθηκα. Όταν ολοκληρώθηκε η επαφή μα, εξαφανίστηκε αμέσω. Πολύ η κόκκινη σημαία αυτή. Πήγε στο άλλο δωμάτιο και λίγο-λίγο κατάφερα να τον πάρω αγκαλιά στα πόδια μου. ενός λεπτού σιγή για όλες εκείνες τις γυναίκες που αμέσως μετά από ένα δύο κρεβάτι το παλικάρι και ο Λεβέντης σηκώθηκε και έφυγε και δεν του πάνε αντεγιά και μη με ξαναπάρει τηλέφωνο και κάθισα σιγά σιγά να τον πάρουν αγκαλιά στα πόδια τους. <συγνώ> Συνέχισε να μου λέει και να του λέω πόσο όμορφα κάναμε έρωτα και πώ του άρεσε όσο ερωμένη. Α, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είσαι καλή ερωμένη. Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου. Σημαίνει αγαπώ, δεν σημαίνει θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Φεύγοντα, δεν δώσαμε κάποιο ραντεβού. Θα έφευγε για τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Ε, βέβαια. Yeah, yeah, δεν έδωσε. Μετά από δέκα ημέρε, έστειλα εγώ ένα μήνυμα. Μα, άρα πήρε εσύ ξανά την ευθύνη. Ανταποκρίθηκε και βρεθήκαμε. Αυτή τη φορά κάναμε έρωτα δύο φορέ. Α, τέσσερι ώρε σύνολο. Και λυπάμαι πω παντρεμένη δεν έζησα τόσο όμορφη χημεία όπω αυτή. Ε, λοιπόν χαλάλη σου, κόρη που το έκανε. Χαλάλη σου. Μία-δύο ώρε την πρώτη φορά. Και α υποθέσουμε τέσσερι ώρε τη δεύτερη, έξι ώρε να, να νιώσει χημεία που δεν ένιωσε το γάμο σου. Χαλάλη σου. Του είχα πει την προηγούμενη και πρώτη φορά που είχαμε κάνει έρωτα ότι ήταν αγχωμένο και αυτέ τι φορέ αφέθηκε. Αυτό το άφημα μου έδειξε την ανάγκη τη σύνδεσή του. Όχι! Αυτό το άφημα σου έδειξε ότι σε συνήθισε ερωτικά. Δε, 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 το, στο σεξ, το άφημα στο σεξ δεν δείχνει ανάγκη ερωτική σύνδεση. Α μην μπερδεύουμε το σεξ με το συνέστημα. Γιατί όπω γράφει εδώ, πάλι όμω εξαφανίστηκε μόλι τελειώσαμε. Φεύγει ο τύπος. Φεύγει, μην κολλήσει. Μετά το πέρα τη ερωτική πράξη, ο κοιτοκίνη από τον εγκέφαλο, ένα νευροδιαβιβαστή που ονομάζεται και ορμόνη τη αγάπη, ο οποίο μα κάνει να συνδεόμαστε. Οπότε, άμα ο άλλο κάνει σεξ με μια κοπέλα με την οποία δεν θέλει να συνδεθεί, είναι πολύ φυσιολογικό να σηκωθεί ή να πάει να κάνει μπάνιο, να πει σε άλλο δωμάτιο, να, να μην την ώρα που νιώθει αυτό το συνέστημα, να, να μην είναι με εκείνη τη γυναίκα να συνδεθεί. Πολύ φυσιολογικό. Στον καναπέ, μετά, με άφηνε να το χαϊδεύω. Άφησε σε να το χαϊδεύει, το παλικάρι. Πόσο τυχερίσουνα. Θα κλαμπούθελε ένα συγκεκριμένο. Θα κλαμπούθελε πραγματικά, δεν κλαμπούθελε. Άκουσε, άφησε να το χαϊδεύει. νεύρα μου, έχω σβήσει, <laughs> έχω σβήσει και τη σημείωση. <laughs> ε, ε, συγγνώμη. Λοιπόν, τη βρήκα. Στον καναπέ μετά με άφηνε να το χαϊδεύω χωρίς αυτός να με ακουμπάει. Να σε ακουμπήσει, να κολλήσει μαζί σου. Από πα, 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 το παλικάρι να σε ακουμπήσει. Τελείωσε την, παρά... την παράστασή του ως εραστής, έδειξε, έδειξε το, το κάλυμπερ του, το δυναμικό του, τι ανάγκη είναι τώρα να σε αγγίξει. Πώς έχουν καταντήσει οι ανθρώπινες σχέσεις πραγματικά. Δεν είναι τώρα που έχουν καταντήσει, έχει χρόνια. Κάναμε συζητήσει. Α, εδώ, εδώ αυτέ οι συζητήσει εδώ είναι πολύ ενδεικτικέ στο σκοπό του παιδιού, του, του παλικαριού. Κάναμε συζητήσει περί φαντασιώσεων. Τι είχαμε ξανακάνει και την πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Και από πλευρά του άφησε να εννοηθεί ότι θα έχουμε συνέχεια. Δεν θέλω να ξέρω γιατί οι φαντασιώσει κάνατε συζήτηση. Πραγματικά δεν θέλω να ξέρω δεν είναι καθόλου καλό σημάδι από το πρώτο ραντεβού ένα άντρα να σα περιγράφει τι ερωτικέ και σεξουαλικέ του φαντασιώσει. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον σα θέλει μόνο σαν σεξουαλική συνεργό και τίποτα άλλο. Γιατί με αυτόν τον πολύ πρωτόγονο τρόπο λειτουργία που λειτουργούν τα περισσότερα παλικάρια, οι σεξουαλικέ φαντασιώσει δεν είναι κάτι που το κάνουμε μια γυναίκα που αγαπάνε και θέλουν να έχουν ένα σοβαρό ερωτικό δεσμό μαζί του. Τι σεξουαλικέ φαντασιώσει τι κάνουμε με τι γυναίκε που κάνουν μόνο σεξ. Που συνήθω είναι και μεγαλύτερε, μπορεί να είναι και χωρισμένε, να έχουν και παιδιά. Εσύ είσαι μόνο τρία χρόνια μεγαλύτερη, δεν είσαι πολλά, αλλά ταιριάζει λίγο με σε αυτό το πρότυπο γυναίκα για σεξ, για φαντασίωση. Όταν πάτε ραντεβού πρώτο και ο άλλο σα μιλάει για φαντασιώσει και εσεί θέλετε να κάνετε σχέση, σηκωθείτε και φύγετε. Αν θέλετε να κάνετε μόνο σεξ και σα αρέσουν και φαντασιώσει και είναι και του στυλ σα και του τύπου σα, fair enough. Καλώς. Αν όμω εσεί θέλετε σχέση, θέλετε να ζήσετε τε, ολόκληρο το πακέτο, να ερωτευτείτε το, το, φλερ, το ερωτικό συνέστημα, τη συντροφικότητα, τη στοργή, την εγκύτητα, το partnership, όχι μόνο το πηγαίνουμε πηδι, και φεύγω. Όταν ο άλλο μιλάει από το πρώτο ραντεβού για φαντασιώσει, το στέλνουμε να φαντασιωθεί μόνο του, αν εμεί θέλουμε όλο το πακέτο. Για να δούμε, ξαναβρέθηκα, Ξαναέφυγε για σύντομε διακοπέ. Δεν μα λε και με ποιου με ή πιάν ή ποιε πήγε για διακοπέ. Βέβαια και σχέση το κοπέλι, κανονικότατα. Ε? Άλλη σχέση δηλαδή, όχι σένα. Ξανά έφυγε για σύντομε διακοπέ και όταν επέστρεψε, περίμενα να βρεθούμε. Τον προσέγγισα με μήνυμα, χωρί να απαντήσει για μέρε. Oh. Τον πήρα τηλέφωνο για να δω τι θα μου πει και μου απάντησε πω σκεφτόταν αν θα μπορούσε να με συναντήσει την τάδε μέρα που του είχα ζητήσει. Το παλικάρι είχε πολύ φορτωμένο καρνέ, πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Του ξεκαθάρισα τότε ότι εγώ ενδιαφέρομαι να συνεχίσω να βρισκόμαστε όπω για να κάνουμε σεξ και ότι θα περίμενα πλέον το τηλεφώνημα για ραντεβού από τον ίδιο. Δηλαδή εσύ του κάνει και το ξεκαθάρισμα ότι είσαι εντάξει και μόνο με το σεξ. Για να δούμε. Πέρασε μια εβδομάδα χωρί επικοινωνία εκ μέρου του και του έστειλα το τελευταίο μου μήνυμα που έλεγε πω ένιωθα ότι θα μπορούσαμε να το κλείσουμε ευχάριστα βρισκόμενη σε δημόσιο χώρο αυτή τη φορά, βλέπει σου χρωστό και μια μπύρα, σε ευχαριστώ. Από τότε ζω τον κόστινγκ, έφαγα πολύ πόνο και συνεχίζω. Ξέρει, ένα ψημένο γυναικά, ένα ψημένο παίχτη, ξέρει ότι άμα βρεθεί πάνω από τρει φορέ, άμα <laughs> κάνει πάνω από τρει φορέ σεξ με μια κόμμενα που δεν τη θέλει για σοβαρή σχέση, τη θέλει μόνο για σεξ, μπορεί να κολλήσει. Αυτό δεν σε αποφύγει ή θα σε αναλλάξει. Δηλαδή, έχει διαφόρων τύπων παίχτε. Έχει κάποιου οι οποίοι πάνε με δύο-τρει διαφορετικέ γυναίκε και τι αναλλάσσουν. Μια εβδομάδα με τη μια, την άλλη εβδομάδα με την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα με την άλλη, για να μην κολλάνε. Ή κάποιου οι οποίοι έχουν μια μόνιμη σχέση, μπορεί να είναι γυναίκα του ή αραβωνιαστικά του κλπ. Αυτό λε, σου πει, να πα σπίτι σου, άρα δεν θα είχε αραβωνιαστικά γυναίκα που να συγκατοικούν. Φιλενάδα μπορεί να είχε ή και άλλε φιλενάδε. Οπότε ακόμη και να του πεις ότι εγώ θέλω μόνο σεξ μαζί σου, σου λέει, πού να δεσμευτώ τώρα ότι θα κάνω σεξ με αυτήν. Αφού έχω κι άλλες, έχω, έχω και άλλες μέσα στο payroll μου, έχω κι άλλες στη λίστα μου, πώς θα τις ικανοποιήσω όλες, που θέλω και δύο ώρες κάθε φορά. Είναι εξαντλητικό, πρέπει να το λυπηθούμε τον άνθρωπο. <σχ> από τότε ζω τον κόστινγκ, έφαγα πολύ χρόνο και πόνο και συνεχίζω, καθώς έβγαλα έρπιζο στήρα στην πλάτη και στο στήθος από την πλευρά που ήταν δίπλα μου στην ταβέρνα. Που με αγκάλιαζε στο πανκάκι, που καθόταν στον καναπέ του σπιτιού του δίπλα μου. Πώ μιλάει το σώμα μα, πώ αντιδράει το σώμα μα. Και ο Ερπιζοστήρ, ο Ερπιζοστήρ είναι φοβερή ασθένεια, με πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο. Όταν το σώμα μα μιλάει, μιλάει μέσω του πόνου, διώχνουμε κάθε παλικάρι ή κάθε αδιάγνωστο άνθρωπο, κάθε τοξικό άνθρωπο που έχουμε στη ζωή μα αμέσα. Ρώτησα ένα, κοιν... Α, ένα κοινό μα γνωστό τη γνώμη του για αυτό το παιδί. Σαν πω και δεν ήταν αρκετά αυτά που σου έκανε, τέλο πάντων. Και μου απάντησε πω ο ίδιο δεν ξέρει πώ να του συμπεριφερθεί. Πω τη μια φορά είναι κλειστό, την άλλη είναι ανοιχτό. Είναι κυκλοθυμικό δηλαδή. Ό,τι να είναι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τη μια έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Ομολογώ πω μου έχει μείνει ένα τεράστιο γιατί ω προ τη συμπεριφορά του. Ελπίζω το γιατί σου να έχει απαντηθεί μέχρι τώρα. Αναγνωρίζω την ανάγκη μου να συνδεθώ που είναι τόσο μεγάλη, που ίσω να μην με βοηθάει να βλέπω αυτό που στα μάτια ενό ψυχολόγου είναι πασιφανέ. Σε καταλαβαίνω. Είχε πέντε χρόνια να κάνει σεξ. Είχε πέντε χρόνια να είσαι συνδεδεμένη ερωτικά. Σε, το, σου άρεσε αυτό το παιδί. Σε καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Shit happens. Life happens. Θα μπορούσα και εγώ να το κάνω. Και οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στη θέση σου να το κάνει. Το παράδοξο είναι ότι θα μπορούσα να νιώθω θλίψη, θυμό για πολύ καιρό ακόμα. Νιώθω όμω ευγνωμοσύνη για αυτή μου την εμπειρία, τον ευχαριστούσα μάλιστα αφού κάναμε έρωτα. Ε, κοίταξε, αν ο άλλο κάνει καλό έρωτα, μετά θα χειροκροτήσει. Good job, well done, you go now. Mm? Καλή δουλειά, μπράβο, τα κατάφερε, φύγε. Όχι να περιμένουμε να φύγει αυτό. Αυτό. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να δείτε μετά. Όχι ότι θα αλλάξει τη λάκη αυτό ο τύπο, αν το κάνει έτσι. Αλλά δεν θα παίξει πολύ καιρό ακόμη μαζί σου. Πιστεύω στη συγχρονικότητα και σε ό,τι συναντήσει μα με του ανθρώπου γύρω μα δεν γίνονται τυχαία. Και εγώ πιστεύω. Η ψυχή σου κάποιο μάθημα έτυχε να μάθει μέσα από αυτό. Και οι δικέ μα οι ψυχέ που διαβάζουμε την ιστορία σου τώρα. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο καμένοι από κάποιου άλλου. Κάποιοι είναι εντελώ καρβουνιασμένοι εντωμεταξύ. Καρβουνιασμένοι στο φουλ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι όλοι έχουμε παιδικά τραύματα και ότι δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζουμε φορτώνοντά τα στους άλλους. Συμφωνώ και με τον Ανδρέα τον Κονάνο που τότε που φορούσε ράσα έγραφε πως συγχωρώ σημαίνει κάνω χώρο στην καρδιά μου να χωρέσει και ο δύσκολος κοντά μου. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Συγχωρώ σημαίνει ότι δεν κρατ... για μένα μ? δεν κρατάω πλέον κακία για αυτό που έχει συμβεί, αλλά σε κρατάω μακριά. Δεν κάνω χώρο στην καρδιά μου να χωρέσεις. Μακριά. Μακριά για να με ασφαλίσεις συναισθηματικά. Εύχομαι σε όλους μας να πλαταίνουμε το νου μας και την καρδιά μας και αν αυτό πονάει να είναι στα μέτρα μας. Χαίρομαι να σας βλέπω να χαμογελάτε, να είστε περιποιημένοι και όμορφοι. Ναι, χτενίστηκα σήμερα. <laughs> Από μόνη μου. Θα σας πω άλλη φορά, βρήκα μια βούρτσα εδώ πέρα. Ηλεκτρική. <laughs> να εμβαθύνετε και να εργάζεστε για το καλό και χαίρομαι που χωράτε στην καρδιά μου. Χαίρομαι που χωράω στην καρδιά σου και ελπίζω η καρδιά σου να χωράει μόνο ανθρώπου οι οποίοι έχουν καλέ προθέσει. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, που δεν έχω καταλάβει. Ενώ του πρότεινα να βρισκόμαστε μόνο για σεξ χωρί να κάνουμε σχέση, γιατί δεν δέχτηκε. Νιώθω ότι φοβήθηκε μήπω δεθούμε και το τερμάτισε. Τέλο πάντων, άβησε ω οι ψυχέ μα. Ευχαριστώ και πάλι. Αγάπη μου, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη και η δέσμευση του να βρισκόμαστε τακτικά μόνο για σεξ δεν την αντέχουν. Αυτή την ευθύνη. Είτε γιατί ήδη είναι αλλού. Είτε γιατί έχουν τόσο, είναι τόσο πολύ κρουσμένοι, καμένοι. Στην Κύπρο το καμένο είναι κρουσμένο, κρούζο, κρού. είναι τόσο καμένοι ψυχικά και συναισθηματικά, που ούτε αυτό δεν μπορούν να αντέξουν. Το να κάνω μια φορά τη βδομάδα σεξ με αυτή τη γυναίκα. Άσε που κι εσύ, αν συνέχιζε να κάνει σεξ μαζί σου, θα τον ερωτευόσουν. Α. Σεξ, μαζί του θα τον ερωτευόσουν. Α. Και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για σένα να αντέξει μετά τον κόστινγκ. Φυσικά τώρα σκέφτομαι ολόκληρο ρεύπη ζωστήρα έβγαλε. Άρα πόσο πολύ είχε δεθεί μαζί του και πόσο πολύ πληγώθηκε. Τι να πω, ρε φίλε, να δω, τι να πω. Τι να πω. Shit happens, είπαμε. Το... <laughs> 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 πρέπει να το ονομάσω shit happens αυτό το βίντεο, νομίζω. Λοιπόν, ηθικό δίδαγμα. Οι άντρε, τα δυσάρεστα που μα λένε, τα εννοούν. Όταν ένα άντρα μα λέει, Θέλω να περνάω καλά χωρίς δεσμεύσει σημαίνει δεν θέλει δέσμευση. Όταν ένας άντρας μας λέει ότι α, όταν μπω σε σχέση πληγώνομαι και τα λεπορούμε, γι' αυτό προτιμώ να μην μπω σε σχέση, αυτό σημαίνει δεν θέλει να κάνει σχέση μαζί μας. Όταν ένας άντρας μας λέει οι σεξουαλικές του φαντασιώσεις από την πρώτη συνάντηση, σημαίνει ότι μας βλέπει μόνο σαν σεξουαλική συνεργό, όπως λέμε στα αγγλικά, και όχι ως μελλοντική πιθανή ρομαντική παρτενέρ. Τέτοιου είδου φλερτ δεν είναι φλερτ για δημιουργία ερωτική σχέση, είναι φλερτ για ξεπέτα, ούτε καν σεξουαλική μορφή σχέση. Τι θέλει να έχει και κάποια ρε παιδί μου αξιοπιστία, κάποια εγκυρότητα να μπορεί να κρατήσει έστω μια σχέση μόνο σεξουαλική. Υπάρχουν αρκετά καμένοι άνθρωποι που δε αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Χωρί να σημαίνει ότι αυτό είναι κακό για μα. Εγώ θα προτιμώ που είχε αυτή την εμπειρία που βρεθήκατε δύο φορέ μαζί ερωτικά με αυτόν. Δηλαδή τρία ραντεβού κάνατε, έτσι. Ε. Βρεθήκατε τρει φορέ και μετά το διέκοψε, άρα δεν τον γνώρισε καλύτερα, δεν δέθηκε μαζί του καλύτερα. Φυσικά από την άλλη, αν τον γνώρισε καλύτερα, μπορεί να ξενέρωνε πάρα πολύ. σω και αυτό είναι ένα λόγο που αποφεύγουν κάποιοι τέτοιοι τύποι να του γνωρίσουμε καλύτερα, για να μην δούμε την κενότητα που κρύβουν μέσα του. Τι να πω. Τώρα, είναι καλή ιδέα μια γυναίκα να φλεφτάρει έναν άνδρα. Δεν είναι κακή ιδέα. Κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι κακή ιδέα. Όμως, Εφόσον βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπω αυτή, που εσύ πήγε στη δουλειά του πελάτε σου και ένιωσε ότι υπήρχε έντονη ερωτική έλξη από την αρχή, που εκ των υστέρων φάνηκε ότι και αυτό είχε ερωτική έλξη για σένα, και το βλέπουμε ότι ο άλλο το ξέρει ότι υπάρχει ανταπόκριση. Δεν είναι πολύ σοφή ιδέα να ξεκινούμε εμεί πρώτα το φλερτ, γιατί έτσι παίρνουμε την ευθύνη και τον απολευθερώνουμε τον άλλον από οποιαδήποτε ευθύνη. Δηλαδή από τη στιγμή που εσύ τον πήρε τηλέφωνο, εσύ του πρότεινε να βγείτε, και αυτό σου είπε: Εγώ δεν περίμενα με τίποτα να μου πει να βρεθούμε, σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να του πει γιατί μου κάνει γκόστινγκ, γιατί με φλερτάρε για να μου κάνει γκόστινγκ μετά. Γιατί αυτό θα πει: Εσύ με φλερτάρε. Εσύ μου είπε να βγούμε. Εσύ παίρνει την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει μετά. Δεν λέω να μην παίρνουμε εμεί ευθύνη, αλλά αν θέλουμε κάτι περισσότερο από μια απλή σεξουαλική συνέβρεση χωρίς συνέστημα, δεν είναι καλή ιδέα να παίρνουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Όχι ότι αν κάποιος μας φλιχτάρει από μόνος του αυτός, ότι μετά δεν μπορεί να το γυρίσει και να το αφήσει στο σεξ μόνο, και αυτό μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει όλα τα πιθανά σενάρια, είναι άπειρα τα σενάρια που μπορεί να γίνουν στη σημερινή εποχή. Τελειώνω με κάποια καταληκτικά σχόλια από τα βίντεο που διάβαζα τις προηγούμενες μέρες, ενώ σχόλια κάτω από τα βίντεο των δύο προηγούμενων ημερών, υπήρξε μία τοποθέτηση ότι η σεξουαλική ελευθεριότητα που διέπει τις μέρες μας, το γεγονός ότι οι γυναίκες το, δίνουν, δι... γυναίκα το είχε γράψει, το γεγονός ότι οι γυναίκες το δίνουμε εύκολα, αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο για τους άνδρες και γι' αυτό οι άνδρες παίζουν με τις καρδιές και τα σώματα των γυναικών, επειδή οι γυναίκες το δίνουμε εύκολα. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι ε, όλοι έχουμε αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε και άνδρες και γυναίκες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε την τελευταία 30 ετία, τελευταία 30 χρόνια ίσως, 20 χρόνια ίσως στην Κύπρο, 30 στην Ελλάδα. <coughs> Ξαναλέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, άρα ε, σε όλων των ειδών τη σχέση έχουν αλλάξει οι άνθρωποι τον τρόπο που λειτουργούν η ζωή έχει γίνει fast food και δυστυχώς fast food έχουν αρχίσει να γίνονται και ερωτικές σχέσεις. Είναι ένα γενικευμένο κοινωνικό φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με ένα φίλο. Ε, έχουμε κάπου άλλο, ένα άλλο σχόλιο που διάβασα ότι οι άντρες έχουν, δεν τιμάνε τα παντελόνια τους και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια. Δεν μου πολύ άρεσε, ήταν κάπως σεξιστικό. Απ' την άλλη όμως, Απ' την άλλη όμω, η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή εποχή συναντάς περισσότερες γυναίκες οι οποίες είναι ε, διατεθειμένες να αναλάβουν την ευθύνη μια σχέσης παρά άνδρες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνδρες οι οποίοι έχουν όλη την καλή διάθεση και όλη την εντιμότητα και όλο το φιλότιμο να αναλάβουν την ευθύνη μια σχέσης. Α, από, τη στιγμή που γουστάρουν τη γυναίκα με την οποία θα μπουν σε σχέση και θέλουν να μπουν σε εκείνη τη σχέση. Δεν είναι όλοι οι έτσι. Όπω και δεν είναι όλε οι γυναίκε τόσο έντιμε όσο είσαι εσύ, φίλε Ναύτα, και τόσο ξεκάθαρε όσο είσαι εσύ. Νομίζω είναι γενικότερο κοινωνικό θέμα αυτό που συμβαίνει. Είναι έλλειψη πνευματικότητα, έλλειψη συναισθηματική οριμότητα, έλλειψη πνευματική παιδεία και κοινωνική παιδεία και ηθική παιδεία. Και δεν είναι καλή ιδέα να, να κατηγορούμε τι γυναίκε ότι οι γυναίκε το δίνουν πολύ εύκολα, γι' αυτό οι άντρε το έχουν παραξηλώσει τόσο πολύ το θέμα. Και α μην ξεχνάμε επιπλέον ότι και οι γυναίκε έχουμε σεξουαλικέ ανάγκε, όχι μόνο οι άντρε. Ότι και οι γυναίκε έχουμε ανάγκη να κάνουμε σεξ, όχι μόνο οι άντρε. Και γιατί να είναι οι γυναίκε αυτέ οι οποίε θα κοντρολάρουν το πώ θα συμπεριφερθεί ο άλλο, Δεν μπορεί, ρε φίλε, αν μια γυναίκα που έχει απέναντι σου είναι έντιμη, ξεκάθαρη και σου λέει: Είμαι μόνη μου. Είμαι μόνη μου. Έχει πολλά χρόνια. Πέντε χρόνια έχει αυτή η γυναίκα. Έχει πολλά χρόνια να έχω σεξουαλική ζωή. Θα ήθελα να κάνουμε σεξ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί με σοβαρότητα και να την εκτιμήσεις αυτή τη γυναίκα παρά να την υποτιμήσεις αν όντως κάποιος υποτιμεί μια γυναίκα που εντό εγώ δίνεται πολύ νωρί. Δεν είναι καιρό να πάψουν αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα. Και να μπούμε σε μια συζήτηση πολύ πιο ουσιαστική και γόνιμη ανάμεσα στα φύλλα και ανάμεσα στους συντρόφους, στους πιθανούς ερωτικούς συντρόφους για το πώς, πόσο έτοιμοι είμαστε για συναισθηματική δέσμευση. Και νομίζω είναι είναι δικαιολογίες και είναι κουβέντε ε, που λέγονται για να λέγονται ότι «Α, και καλά, επειδή πήγε πολύ νωρίς μαζί μου, γι' αυτό δεν προχώρησα να κάνω σοβαρή σχέση μαζί της». Ο λόγος που δεν προχώρησε να κάνει σοβαρή σχέση με οποιαδήποτε γυναίκα είναι είτε γιατί δεν τη γούσταρες, είτε γιατί εσύ δεν ήσουν θέσαι να σε θέσει να κάνει σχέση, είτε γιατί έχεις ήδη άλλη σχέση. Εντάξει. Αυτά. Ξέρω ότι είναι μεγάλο θέμα. Θα ήθελα να δω τα σχόλιά σα. Αν υπάρχουν άντρες που έχουν δεχθεί παρόμοια συμπεριφορά από γυναίκα, θα ήθελα να μας τη γράψουν. Α. Θα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γεια σας!